Το ζούμε όμορφα και η Μαρία Δημητρέλη μόλις έφτασαν στην υπέροχη Νέα Μάκρη. Αυτή την εβδομάδα η θετική μας ενέργεια έρχεται από την Ανατολική Αττική. Ακολουθήστε μας! Εσπάω! Μάλλον να ξεκινήσω έτσι. Μια γλυκιά καλησπέρα, Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια. Εδώ είμαι. Πού βρίσκομαι? Στη γλυκιά μου Νέα Μάκρη. Ήρθα στη Νέα Μάκρη γιατί είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Με ένα κλικ και με ένα τσιγάρο δρόμο που λένε, παιδί μου, έχει φτάσει εδώ πέρα. Ανάσα να ξεκινήσω να μπούμε στο zoomomorpha.gr. Να περάσει η κουκλίτσα. Μπορεί να περάσει και από εδώ, βέβαια. Γεια σα. Πανέμορφη. Μπαίνουμε στο zoomomorpha.gr. Φυσικά κάνουμε like στο zoomomorpha γιατί η ζωή μας είναι πανέμορφη και η ζωή είστε εσείς. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Η πανέμορφη πλατεία στη Νέα Μάκρη μας καλεί για να περάσουμε τα πιο ξέγνιαστα καλοκαιρινά απογεύματά μας. Στην υπέροχη αυτή συνοικία μπορείς να κάνεις τις βουτιές σου, να πιεις τον καφέ ή το ποτό σου, να επισκεφτείς κατά πρόσωπο την ιστορία, αλλά και να απολαύσεις μοναδικές γεύσεις στα τοπικά εστιατόρια του. Ένα Σαββατόβραδο στη Νέα Μάκρη θα σε κάνει να την αγαπήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά σε κάνουν να λατρεύεις ένα άθλημα. Και ποιο είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι άθλημα το να κάνεις πιλάτες. Είναι γυμναστική. Τη λατρεύεις, την αγαπάς, τη βάζεις στη ζωή σου πολύ έξυπνα, γιατί τελικά το σώμα πηγαίνει μαζί με την ψυχή. Η ψυχή πάει με το σώμα και έχεις το αποτέλεσμα που πραγματικά χρειάζεσαι. Ονομάζομαι Ιωάννα Βασιλόγιαννη, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και τα τελευταία 8 χρόνια δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στη Νέα Μάκρη. Τα τελευταία 7 χρόνια όμως έχω ασχοληθεί με το πιλάτες. Το πιλάτες είναι μια γυμναστική ορθοσωμίας. Γι' αυτό και ήθελα να επιλέξω να την κάνω, γιατί πάντα στόχος μου, ακόμα και σαν φοιτητρία γυμναστικής ακαδημίας, ήταν να έχουμε μια ισορροπία. Το Pilates Studio εδώ στην Νέα Μάκρη, λοιπόν, ονομάζεται EduMove. Education in Movement. Όπως έχω και στο logo, είναι κινητική μόρφωση και σωματική διαμόρφωση. Το ζητούμενο είναι να φτιάξουμε την ευρωμυϊκή μας σύνδεση. Και αυτό, σαν ευχάριστη συνέπεια, θα έχει μια ωραία εικόνα στο σώμα. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό όμως. Το ζητούμενο είναι να είμαστε ισορροπημένοι και λειτουργικοί. Και γι' αυτό ακριβώς κάνω εγώ εδώ μαθήματα. Γι' αυτό είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Βοηθά τον κόσμο, τον καθοδηγώ, στο πώς θα πετύχει μυοσκελετική ισορροπία και κινητική λειτουργικότητα. Και όλα αυτά να τα συνδέει όμως μέσα στο μυαλό του. Ο τότε μου είναι ένας μικρός χώρος. Χρησιμοποιούμε όργανα πιλάτες για τη μέθοδο. Σε μικρά ομαδικά, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε ποιότητα όταν έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι 6 άτομα το πολύ δεν πάει περισσότερο. Αλλά και τα υπόλοιπα μισά μαθήματα είναι ιδιαίτερα. Τα ιδιαίτερα πολλές φορές χρειάζονται γιατί κάποια περίπτωση μπορεί να είναι δύσκολη μυοσκελετικά, που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και χρειάζεται πολλές φορές να επιτευχθεί μια ιδιαίτερη θεραπευτική σχέση, ας πούμε, με το γυμναζόμενο, για να μπορέσουμε να πετύχουμε να λύσουμε δύσκολα θέματα μυοσκελετικά και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια ισορροπία. Έχουμε λοιπόν μισό χρόνο ιδιαίτερα και μισό χρόνο ομαδικά. Έχουμε και συνεργασία με γιόγκα, γιατί ακριβώς αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και οι αλυσίδες που πήραμε από το ταβάνι είναι aerial yoga. Για λόγους εικαστικούς χρησιμοποιήσαμε αλυσίδες.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Στη Νέα Μακρή δοκίμασα πολύ ωραία γλυκά. Ο φίλος μας και μας έμαθε τι γλυκά έχει στο δικό του το ζαχαροπλαστείο και για ποιο γλυκό φημίζεται εδώ στη Νέα Μακρή. Πάμε να δούμε. Ονομάζομαι Συριανός Γιώργιος. Είμαι ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου Συριανός Ζουίθ που βρίσκεται στον όμορφο Μαράθωνα. Γλυκαίνουμε εδώ και 2 χρόνια το χώρο, το χωριό και τα περίχωρα με όμορφα γλυκά που είναι φτιαγμένα μαγνά υλικά. Φημιζόμαστε για το γαλακτομπούργο μας, το οποίο είναι με αγνό βύτυρο και το προφιτερόλ. Και εποχιακό γλυκό είναι η σειρά των παγωτών, τα οποία φτιάχνονται με αγνά υλικά. Τα παιδιά τώρα εδώ πέρα. Κοίτα με. Θα σας κοιτάω καλέ. Να στείλω γλυκά καλησπέρα. Το είπα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Θα στείλω γλυκά καλησπέρα στη φίλη μας τη Λίντα. Η οποία Λίντα μαζί με το υπόλοιπο επιτελείο που έχει εκεί πέρα στο μαγαζί της μας ομορφαίνει το χώρο μας έξυπνα και δημιουργικά. Sofas and more. Ανανεώστε εύκολα, γρήγορα, μοναδικά και προπαντός οικονομικά το χώρο σας. Διαλέξτε υφάσματα, αλλάξτε το στυλ στο καθιστικό σας, αλλάξτε το στυλ στο σαλόνι σας, προσθέστε μικρές πινελιές χρώματος με εύκολες ιδέες, πανέξυπνες ιδέες, sofas and more. Αλλάζουμε τη διάθεσή σας πολύ γρήγορα. Sofas and more. Δεν πετάμε τίποτα. Αναπαλαιώνουμε όλα μας τα έπιπλα. Καινούργια χρώματα, νέες πινελιές, τέλεια υφάσματα, αλέκιαστα υφάσματα. Ό,τι και αν θέλετε, μέσα από τη μεγάλη μας γκάμα θα το βρείτε. Sofas and more. Αλλάξτε τα πετσαρίες, αλλάξτε καλύματα, αλλάξτε υφάσματα. Δώστε χρώμα στη ζωή σας, στα σαλόνια, στους καναπέδες, στις πολυθρόνες, στις μπερζιέρες, στις καρέκλες γραφείου, στα κεφαλάρια κρεβατιών. Όταν ονειρευτήκατε, θα το βρείτε σε εμάς. Sofas and more. Τελικά δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Sofas and more. Και η διάθεσή σας άλλαξε. Κάνε μου τέτοια τώρα εσύ και εγώ θα το πάρω και θα φύγω. Δεν μην σε φοβάμαι. Τι νομίζεις σε φοβάμαι, θα έρθω κοντά σου.
θα έρθω κοντά σου και θα πάω στο επόμενο θέμα. Και το επόμενο θέμα είναι η αδυναμία μου. Είναι τα σκυλάκια, κυρία μου και κύριε μου, εσείς που μας κοιτάτε τώρα. Γιατί πρέπει να μπείτε και στο Facebook να κάνετε like. Να χτυπήσει και κάνα καμπανάκι δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Λοιπόν, δίνουμε την αγάπη μας σε οικογένειες που πραγματικά θέλουν να δώσουν και εκείνοι πολύ μεγάλη αγάπη στα ζωάκια μας. Τετράποδα πάσης φύσεως και όχι μόνο, γιατί έχουμε και τα δίποδα. Φιλιά πολλά. Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Αντάντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο, πάμε. Η Λίνα ζητάει τη βοήθειά μας. Αυτό το γλυκό πλασματάκι θέλει ένα σπίτι, μία ζεστή αγκαλιά. Είναι ήσυχο και γεμάτο αγάπη. Σίγουρα κάποιος από εμάς έχει ανάγκη από μια τέτοια παρέα. Η Ήρα και τα τρία παιδιά της χάθηκαν από την περιοχή της Κερατέας. Τα σκυλάκια βρίσκονταν στον κήπο του σπιτιού. Κοινοποιήστε! Κινδυνεύει η ζωή τους. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δείτε καλά τη φωτογραφία. Δεν είναι πανέμορφο? Ζητά μια ζεστή αγκαλιά και λίγη αγάπη. Είναι μικρούλα, υπάκουη, έξυπνη και πολύ φιλική. Είναι η τέλεια παρέα. Μην το σκέφτεσαι, όχι πια αδέσποτα ζωάκια. Η πανέμορφη Κρήτη μας είναι και σήμερα εδώ. Μήπως θέλεις αυτή τη γλυκιά παρέα να σε ξυπνάει κάθε πρωί? Αν τη θέλεις, μπορείς να επικοινωνήσεις με την Άντια. Βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η Ελισάβετ ψάχνει την καλή της φίλη. Χάθηκε εδώ και ένα μήνα από την οδό Ορφανίδου στο Μαρούσι. Όποιος πραγματικά θέλει να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει με την Ελισάβετ. Αναζητά τη συντροφιά της. Γιατί μου βάζετε συνέχεια θεματάκια που έχουν πιτσιρίκια? Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να γυρίσω και θα πω τώρα εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λοιπόν, συναντήσαμε τον κύριο Γιώργο Παπουτζή, ο οποίος είναι παιδοδοντίατρος. Συζητήσαμε για τα νογιλά δοντάκια που έχουν τα μικρά τα πιτσιρίκια και οι γλυκές οι φατσούλες. Τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει να τρώμε γλυκά? Δεν σας λέω άλλα. Πάμε να δούμε. Είναι το πρώτο πράγμα που δεν θέλει κανένα παιδί. Είναι το πρώτο θέμα που συζητιέται πάρα πολύ, αλλά και πάλι έχει θέμα. Κανένα παιδί δεν θέλει τη συγκεκριμένη. Τι είναι αυτή? Δεν θέλει τη βουρτσίτσα, δεν θέλει το γιατρό, δεν θέλει τίποτα. Θέλει όμως να παίζει συνέχεια. Εμείς σήμερα συναντήσαμε τον κύριο Γιώργο Παπουτζή, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα βάλουμε στα παιδιά με πολύ ωραίο τρόπο να προσέχουν τα δοντάκια τους στα μικρά. Σας καλωσορίζω. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Παπουτζή? Μια χαρά, εσείς? Παιδοδοντίατρος. Σωστά. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο το παιδί δεν θέλει να ακούσει καθόλου. Αρκετές φορές φοβίζει το επάγγελμά μας, το άκουσμά μας, αλλά εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να αναπτύξουμε μια πολύ καλή σχέση, όμορφη σχέση με το παιδί, ώστε και εκείνο να ωφελείται από ένα όμορφο χαμόγελο. Πολύ όμορφα. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Τι ακριβώς κάνετε? Ο παιδοδοντίατρος είναι ένας οδοντίατρος που έχει μετεκπαιδευτεί σε ειδικά προγράμματα στην παιδοδοντία. Αποκτούμε γνώσεις και εμπειρία πάνω στην πρόληψη και στη θεραπεία των νοσημάτων των δοντιών
και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις οδοντιατρικές πράξεις σε ένα περιβάλλον απειλαγμένο από άγχος και φόβο, διαμορφώνοντας το χώρο μας όμορφα, φιλικό και πάντα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών. Να ξεκινήσουμε όμως από τα πρώτα δοντάκια που βγάζει την πιτσιρίκη μας. Θα πρέπει να τα ελέγχουμε? Πρέπει να τα ελέγχουμε και ο πρώτος έλεγχος γίνεται συνήθως κατά το πρώτο έτος ηλικίας του παιδιού. Α, δεν το γνώριζα. Σωστά, διότι τότε μπορεί να προκληθούν προβλήματα ακόμα και σε βρεφικά και νηπιακά δόντια από το μητρικό θυλασμό, από το μπιμπερό, εκτεταμένη χρήση τροφών με ζάχαρη, με σαχαρώδεις τροφές. Οπότε εμείς δίνουμε συμβουλές στους γονείς πώς να προστατέψουν την στοματική υγεία του παιδιού τους. Η μανούλα δεν πρέπει να κοιτάει? Η μανούλα πρέπει να φροντίζει να μην δίνει συχνά τροφές με ζάχαρη στα παιδιά. Πρέπει να φροντίζει να καθαρίζει τα δόντια του παιδιού τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Και να βρίσκει τρόπους. Και να βρίσκει τρόπους βέβαια, γιατί πρέπει να γίνεται ευχάριστα και όχι ψυχαναγκαστικά. Γιατί, κύριε Παπουτζή, είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα νεογυλά δόντια? Επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι τα νεογυλά δόντια δεν χρειάζεται να τα θεραπεύσουμε, επειδή κάποια στιγμή τα παιδιά θα τα χάσουν. Τα νεογυλά όμως δόντια επιτελούν κάποιο έργο. Τα παιδιά χρειάζονται να μασήσουν, χρειάζεται να χαμογελάσουν. Τα νεογυλά δόντια διατηρούν το χώρο ώστε να επακολουθήσει η ανατολή των μονίμων δοντιών. Οπότε, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, χαλάσει κάποιο δόντι, τεριδονιστεί κάποιο απόστημα, ο παιδοδοντίατος οφείλει να θεραπεύσει το χαλασμένο δόντι. Η πρόληψη, κύριε Παπουτζή, όμως πώς μπορεί να ξεκινήσει για να έχουμε υγιή δοντάκια στα παιδάκια μας? Η πρόληψη ξεκινάει από το σπίτι και από το οδοντιατρείο. Ο οδοντίατος δίνει συμβουλές για την σωστή στοματική υγιεινή, για τις σωστές διατροφικές συνήθειες, επίσης για τη σωστή χρήση φθορείου. Υπάρχουν σκευάσματα ή κοινές οδοντόκρεμες οι οποίες έχουν διαφορετική περιεκτικότητα σε φθόριο, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Ο οδοντίατρος συμβουλεύει τους γονείς για ποιο σκεύασμα είναι το κατάλληλο για το παιδί τους. Επίσης, γίνονται και προληπτικές φθοριώσεις στα οδοντιατρία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2006 όρισε ως αναφέρετο δικαίωμα την πρόσβαση στο φθόριο για μια σωστή στοματική υγιεινή και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις για τη δημόσια υγεία. Το φθόριο είναι ένα ιόν που απορροφάται από την αδαμαντίνη, καθιστώντας την πιο σκληρή, πιο ανθεκτική στα οξεία που παράγονται από τα μικρόβια. Έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης και πρόληψης τεριδόνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπουτζή. Εγώ σας ευχαριστώ. Προσέχουμε τα δοντάκια μας για να έχουμε πολύ όμορφο χαμόγελο. Να σου πω, εσύ έκανες like στο Ζούμε Όμορφα, με βρήκες στο Instagram, μπήκες στο YouTube να κάνεις subscribe, τι εννοούμε, να γίνεις συνδρομητής στο κανάλι μας, για να ακούς και τα καμπανάκια δεξιά-αριστερά, τα έκανες όλα αυτά, με ακολούθησες, για να σε δω. Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomeomorpha.gr Στη Νέα Μάκρη βρίσκεται ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αττικής. Είναι εκείνο του Αγίου Εφραίμ. Μπορείτε να επισκεφτείτε αυτό τον Άγιο και γαλήνιο τόπο είτε με το αυτοκίνητό σας είτε με το κτέλ. Βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από την πλατεία. Ένας Άγιος τόσο θαυματουργός που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες πιστούς κάθε χρόνο, ιδιαίτερα ανθρώπων που αναζητούν την ίαση.
να σου πω. Κάτσε να το κλείσω, να κάνουμε μία ανάσα και επιστρέφω. Να. Το zoomomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomomorpha.gr. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Μόνο με 40 ευρώ περνάς το αυτοκίνητο σου αποκταίο. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Checkpoint. Το κατάλληλο κταίο. Πουλικαράκος. Ηλεκτρικά έργα, μηχανήματα εξοικονόμησης ενέργειας, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Πεπειραμένοι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και την πλήρη εφαρμογή κάθε είδους ηλεκτρικού έργου. Πουλικαράκος. Διαθέτουμε πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, μικροσυσκευές. Πουλικαράκος. Αναλαμβάνουμε και κατοίκον επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Πουλικαράκος. Ειρήνης 20, Νέο Φάληρο. Τηλέφωνο 210-4815-981. Πουλικαράκος. Οι πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Καλώς ορίσατε στο λογιστικό μας γραφείο. Είμαι ο Αδαμόπουλος Κώστας και σας καλωσορίζουμε στο γραφείο μας. Το γραφείο μας, η τοποθεσία μάλλον του γραφείου μας είναι στο κέντρο της Αθήνας. Σε αυτές τις δύσκολες περιόδους είμαστε κοντά στον πελάτη, στον επιχειρηματία και στον ιδιώτη φορολογούμενο. Έχουμε βγάλει πρώτον πακέτα τα οποία είναι προσαρμοσμένα με βάση την ποιότητα της υπηρεσίας και το κόστος, το χαμηλό κόστος. Όσον αφορά τους επαγγελματίες, η δουλειά μας πια δεν είναι μόνο η διεκπαιρέωση. Πιο πολύ το βάρος είναι στην ενημέρωση. Δηλαδή ενημερώνουμε, ας πούμε, τον πελάτη μας, ώστε να μπορέσει να έχει διαφορετικές απόψεις στη δουλειά του και στα προβλήματά του. Το γραφείο μας λειτουργεί πρώτα-πρώτα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Είναι συνεχόμενο το ωράριο και το προσωπικό μας είναι πάντα στη διάθεση του πελάτη. Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν από ένα σωστό λογιστικό γραφείο, οργανωμένο, ενημερωμένο, με εχημήθεια, με σοβαρότητα, και όλα αυτά να μπορέσει ο πελάτης να τα εισπράξει. Πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει στη ζωή μας και μας την κάνουν ακόμα πιο όμορφη. Και όχι μόνο μας την κάνουν όμορφη, δημιουργούν ωραία πράγματα για μας για να φτιάξουν το χώρο μας ακόμα καλύτερο. Η οικογένεια Τσεβά κοντά μας και αυτή τη φορά.
καλωσορίζουμε στην Τζεβάς Technical. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών και των αυτοματισμών από το 1968 ως τρίτη γενιά. Είμαστε πρωτοπόροι στην κατασκευή δίφυλης και τρίφυλης τηλεσκοπικής γραζόπορτας. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τη σχεδίαση και την εφαρμογή εντός και εκτός Αθηνών από το έμπειρο προσωπικό μας για κάθε είδους μεταλλικής κατασκευής και ρολά. Μέλημά μας η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μας. Προσφέροντας ανταγωνιστική τιμή με άριστη ποιότητα κατασκευής στο σωστό χρόνο. Το σπουδαιότερο σε εμάς, το after sales, το service και η συντήρηση. Επισκεφτείτε το site μας, Τζεβάς Technical, για να ενημερωθείτε για τις δουλειές μας και για τις προσφορές μας. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι η επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία Gekas AEVE πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού, καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekas AEVE. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια τη πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια τη πάστα και μύρισε Ελλάδα.